Ο Περικλής. Μέσα ρε μαλάκα στο πλάνο. Και ο Γιάννης. Είναι έτοιμοι να σας δείξουν γιατί υπάρχει η τρύπα στα πουράκια. Λοιπόν, παίρνουμε τα πουράκια. Πάρε τα πουράκια ρε τα γάρ. Ωραία. Αφαιρούμε το άσπρο πλαστικό καπάκι που έχει από πάνω. Ωραία. Στη συνέχεια αφαιρούμε το αλουμινένιο καπάκι που έχει από πάνω. Πολύ ωραία. Και στη συνέχεια αφαιρούμε το χάρτινο άσπρο καπάκι που έχει από πάνω. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε να φάμε τα πουράκια. Προσπαθούμε συνέχεια. Βάζουμε τα δάχτυλα. Δεν βγαίνει κανένα πουράκι. Μέσα τα δάχτυλα, πιο μέσα τα δάχτυλα. Βγάζουμε κομμάτια. Δοκιμάζουμε και λίγο. Με τίποτα. Με τίποτα. Ρε γάμο το τι θα γίνει σήμερα. Προσπαθείς ξανά τα ρίξεις στο τραπέζι πάνω. Και τα νεύρα έχουν πάει στα ύψη. Δεν βγαίνουμε τίποτα. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση. Λάθος. Πάμε λοιπόν να δούμε το σωστό τρόπο. Και πάμε λοιπόν να δούμε το σωστό τρόπο με τον οποίο ανοίγουμε το πουράκι. Παίρνουμε το πουράκι και αφαιρούμε το πλαστικό καπάκι. Ωραία. Στη συνέχεια αφαιρούμε το αλουμινένιο καπάκι. Και τώρα δεν αφαιρούμε το χάρτινο καπάκι. Διότι είναι απίστευτο! Μια επιστημονική ομάδα ανακάλυψε την τρύπα που βλέπετε εκεί πέρα. Κοιτάξτε λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε με αυτήν την τρύπα. Λοιπόν, βάζουμε το δαχτύλι μας το πάνω και σπρώχνουμε προς τα κάτω για να βγει το πρώτο μας πουράκι πολύ εύκολα. Και στη συνέχεια το τρώμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, ξαναβάζουμε το δαχτύλι μας και από την τρύπα βγαίνει το δεύτερό μας πουράκι που πολύ εύκολα και αυτό το τρώμε. Συνεχίζουμε ξανά και ξανά από την τρύπα βγάζουμε κι άλλο πουράκι και το τρώμε και ξανά από την τρύπα βγάζουμε κι άλλο πουράκι και τρώμε και αυτό πάρα πολύ εύκολα. Πραγματικά! Αυτή η ανακάλυψη είναι κάτι συγκλονιστικό. Τρως εύκολα τα πουράκια από αυτή την τρύπα. Να λοιπόν, γιατί υπάρχει η τρύπα στα πουράκια. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε όμορφα. Και τα ξαναλέμε στην επόμενη επιστημονική ανακάλυψη.